φρίκασέ με αρνάκι. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1 κιλό μπούτι από αρνάκι γάλακτος, κομμένο σε μερίδες. 3 μαρούλια. 3 τέταρτα από ένα ματσάκι άνεθο. 5 με 6 φρέσκα κρεμμύδια. Λάδι. Χυμό ενός λεμονιού. 3 σπράδια. 3 κρόκους. Αλάτι, πιπέρι. Μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για την εποχή που είμαστε. Μ' αρέσει πολύ την άνοιξη αυτό το φαγητό. Πραγματικά ταιριάζει. Ναι. Δηλαδή, είναι κάτι που το τρώμε την άνοιξη. Σωστά. Και είπες κάτι συμφωνώ. Πολύ ωραίο. Μου λες Γιάννη, Μάραθο ή Άνηθος. Και σου είπα και τα δύο. Στην κάρτα υλικών, εσείς είδατε το εξής. Ότι υπήρχε μόνο άνηθο, μπορείτε να αντικαταστήσετε το άνηθο με μάραθο ή να κάνετε μισό-μισό. Πολύ ωραία. Βάλε μου ανοίξει την καλοσύνη τη μεγάλη κατσαρόλα επάνω στη φωτιά. Αυτό εδώ θα το δείτε μετά. Είναι έτοιμο. Για ρίξτε. Φανταστικό. Πάμε. Βάζω τη μεγάλη κατσαρόλα εδώ μπροστά ή ότι βλέπουμε καλά-καλά. Ακριβώς. Το σκεπάζει όμως. Το σκεπάζω. Και εδώ θα πούμε δύο κουβέντες, φίλες και φίλοι, για το αρνάκι. Εγώ διάλεξα μπούτι αρνήσιο. Τώρα. Εσύ έχεις ζεστάνει. Βάλε μου λίγο λαδάκι, σε παρακαλώ, Έστερ, μέσα. Ανοίγω το τέντζερι και βάζω λίγο λαδάκι. Λίγο λαδάκι. Όταν λες λίγο, να τόσο. Γλύφει, να γλύφει ή να σκεπάζει, όπως λέμε στη μαγειρική, το λάδι σαν ένα φυλάκι το πάτο. Τέλεια. Και σου δίνω τώρα το αρνί. Βάλ το, σε παρακαλώ, ψαχτικά μέσα. Βεβαίως. Και το τσιγαρίζουμε, φίλες και φίλοι, από όλες τις μεριές. Όσο πιο μικρούτσικο το κόψουμε, να ξέρετε τόσο, τόσο καλύτερα γίνεται. Εγώ έχω διαλέξει ένα μέτριο μέγεθος που βλέπετε, γιατί πάντα μαζεύει το αρνί, έχει αρκετά υγρά μέσα. Εδώ είναι μπροστά μας, όπως βλέπετε, πάρα πολύ άνηθος. Και εδώ πέρα έχουμε το φρέσκο κρεμμύδι. Η πρώτη μας κίνηση θα είναι να κόψουμε το κρεμμύδι, το φρέσκο, και δουλεύουμε και χρησιμοποιούμε στη μαγειρική μας και το πράσινο και το άσπρο, και το κόβουμε σε λεπτές, όπως βλέπετε εδώ, λουριδίτσες. Έστερ μου, μόλις το τσιγαρίσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα βάλουμε κατευθείαν αλάτι και πιπέρι μέσα, γιατί θέλουμε, να βγάλει τα υγρά του το κρέας. Και πρέπει να το βγάλει, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολύ καλύτερο μαγείρεμα στο φρικασέ, φίλες και φίλοι, και κυρίως στο αρνάκι. Και μαλακώνει, μην το ξεχνάμε αυτό, πολύ πιο γρήγορα. Το φρέσκο κρεμμυδάκι κόβεται εδώ, όπως το βλέπετε. Και συνεχίζουμε. Παίρνουμε το μαρούλι, το ελληνικό μαρούλι ποικιλίας Ρωμάνα. Το πλένουμε πάρα πολύ καλά. Και το αφήνουμε σε ένα σουδωτήρι να σε ρίξει και το έχουμε εδώ δίπλα. Η συνταγή μας, φίλες και φίλοι, και Έστερ, θα φτιαχτεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι σιγάρισμα κρέατος. Προσθέτουμε το κρεμμύδι μέσα. Βάλαμε το αλάτι, το πιπέρι πριν προσθέσουμε το κρεμμύδι. Μόλις βάλουμε το μαρούλι, τότε θα προσθέσουμε λίγο χυμό λεμόνι και νερό και θα προχωρήσουμε στη βράση του φαγητού μας σε μια μέτρια φωτιά. Θέλει για ώρα, περίπου μία και μισή ώρα, το ελάχιστο. Και μετά το δεύτερο στάδιο είναι το αυγό κόβουμε, το οποίο είναι το πιο ωραίο και θα κάνουμε το κλασικό, μη εξαιρεταίο, φρικασέ, αυγό λεμόνο. Σου δίνω τώρα το κρεμμύδι. Τέλειο. Και θα ετοιμάσουμε κατευθείαν να κόψουμε το μαρούλι. Το μαρούλι, πώς μπορεί να κοφτεί πολύ εύκολα, είναι το βάζουμε στο πάγκο, όπως βλέπετε εδώ, είναι τόσο τρυφερό. Α, τηλεθεατές παίρνω πάνω τηλέφωνο, το ακούς. Μισό μου, δεν συνεννόησε εδώ πέρα και μας τα λένε όταν λέμε κάτι. Εδώ. Έχουμε τα μαρούλια σε μικρά πακετάκια και προσέχουμε, βλέπετε, όσο και να πλένουμε πολλές φορές, καλό είναι να τσεκάρουμε 2 και 3 φορές, γιατί στο σπίτι, όσο και να πλένουμε, πάντα μπορεί να κάτσει. Βλέπετε εδώ, τι κάνω, φτιάχνω μικρά πακετάκια και τα μικρά πακετάκια θα σας δείξω το πιο εύκολο τρόπο που θα κόψουμε το μαρούλι. Πάρε μια καρδούλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τα πακετάκια είναι έτοιμα. Τώρα τα γυρίζουμε
Βλέπετε εδώ. Σαν φάκελο. Σαν ρολό. Και με το μαχαίρι θα το κάνω σε πολύ σιγανή ταχύτητα. Τέλεια. Κόβεται. Με αυτόν τον τρόπο είναι ομοιόμορφα, βλέπετε, και δεν έχετε κανένα πρόβλημα πλέον στη μαγειρική σας. Είδατε τι εύκολο που είναι να κόψετε πολύ το μαρουλάκι. Και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνετε και τη σαλάτα σας ή οτιδήποτε. Εγώ ανεβάζω ταχύτητα τώρα. Δείχνω μια ματιά στην Έστερ. Έστερ, πώς πας. Πολύ τέλεια. Ωραία. Πάρε το πρώτο μαρούλι. Κατεβαίνει, να ξέρετε, αν προσθέσεις τώρα, Έστερ μου, λίγο αλάτι. Αλάτι. Θα δεις πώς θα πέσει κατευθείαν το μαρουλάκι. Και εγώ πάω στο δεύτερο, βλέπετε. Γυρίζουμε εδώ και πάμε. Κάτσε εδώ εσύ. Στο δίνω στο επόμενο. Πω, τέλειο. Και πάμε στο επόμενο. Αχ, αφήσω εδώ 2-3 μαρουλάκια για μετά που θέλω να τα έχω. Ξανά. Εφόσον είναι πιο μικρά τα μαρούλια, μικρότερο ρολάκι. Και εφόσον δεν θέλετε να έχετε εδώ τις άκρες που δεν σας αρέσουν, απλώς τις κόβετε και πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και κόβουμε. Έστω μου έτοιμοι. Τέλεια, Μαιάννη. Έτοιμη είμαι εδώ. Πάμε. Ξανά λίγο αλατάκι, πιπεράκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλάτι. Οι καρδιές. Αυτά πρέπει να ζυματιστούν, έτσι. Ναι. Οι καρδιές, όπως βλέπετε εδώ, οι καρδιές, εγώ θεωρώ, δεν χρειάζεται να τις κόψουμε. Οι καρδιές είναι τόσο τρυφερές, που απλώς τις μεγαλύτερες καρδίτσες τις κόβουμε στη μέση. Και τις μικρές, μικρές. Μου άρεσε. Πάρε και το μωράκι αυτό εδώ. No. Και βάζω τις μικρές, μικρές μέσα. Προσθέτω λεμόνι, φίλες και φίλοι. Και μόλις αρχίσει να κάτσει, θα προσθέσω μέσα λίγο νεράκι. Αυτό ήταν το στάδιο το πρώτο. Μέχρι να κάτσει το μαρουλάκι. Τι έχω κάνει, έχεις απόλυτο δίκιο. Σηκώνεις τώρα την κατσαρόλα. Καίει. Εντάξει. Και τώρα ρίχνεις μέσα, σε παρακαλώ, τον άνηθο. Τώρα είναι η στιγμή, έτσι. Τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή. Δηλαδή, αυτό το συγκεκριμένο πόση ώρα έχει βράσει? Αυτό έχει βράσει στο σπίτι μου, φίλες και φίλοι, κοντά στις 2 ώρες και εδώ επάνω στο μάτι και άλλα 10 λεπτά. Τέλεια. Μέσα, όλο. Όλο θα το και θα το σκεπάσεις κατευθείαν, Έστερ. Και τι έτσι όπως είναι, ακριβώς. Δεν ανακατεύω τίποτα. Όχι. Και με ρώτησε η Έστερ, μα Γιάννη, να χαμηλώσω τη φωτιά? Της λέω, όχι, Έστερ. Εγώ την ανέβασα επίτηδες. Τώρα που έβαλε η Έστερ τον άνηθο με το μείγμα σε μένα και μάραθο μέσα, τώρα το χαμήλωσα. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα ελληνικό αυγολέμονο. Χρειαζόμαστε τα αυγά, τα έχουμε εδώ μπροστά. Και μια μικρή συμβουλή, να πετύχει πάντα το αυγολέμονο, πρέπει να είναι, φίλες και φίλοι, όπως και στη μαγιονέζα, το έχω πει αρκετές φορές, στην ίδια θερμοκρασία πρέπει να είναι τα σκεύη και τα υλικά. Επιπλέον, σαν ασφάλεια, βάζουμε πάντα λίγο αλάτι και λίγο ξύδι μέσα, έτσι ώστε να είναι πάντα ντουρο. Θέλεις να βάλω? Όχι από αυτό, από το μήλο. Από το μήλο. Γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να έχει πέσει εκεί μέσα, βλέπεις. Κοίταξε εδώ, ότι πάντα μας πέφτει κάτι. Από το μήλο είναι πάντα καθαρό και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Καλά είναι. Μπράβο, Έστερ μου. Και λίγο ξύδι. Κάποιοι σταγόνες, φαντάζομαι. Σταγόνες, ακριβώς. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία. Έλα τώρα δίπλα μου εσύ. Και χτυπάς. Χτυπάμε, φίλες και φίλοι. Πω. Καλά, φανταστικά μυρίζει. Χτυπάμε, όπως βλέπετε, το ασπράδι μαρέγκα. Και το πετύχαμε με τους δύο τρόπους. Πρώτον, καθαρό σκεύος, μαζί ίδια θερμοκρασία τα υλικά και το σκεύος. Η Έστερ, φρέσκο αλάτι. Στο σπίτι, αν δεν έχετε μήλο, πάρτε καθαρό αλατάκι, γιατί πάντα όταν έχουμε ανοιχτό, μπορεί να έχει πέσει κάτι μέσα και αυτό θα μας κόψει την μαρέγκα. Σε μεγάλη ταχύτητα.
Το χτυπάμε. Τι λες τώρα εσύ, πώς το βλέπεις, δούρο. 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 Σι, δούρο. Σι, δούρο. Εγώ μια χαρά είμαι εδώ και περιμένω να γίνει πολύ δυνατό το αστράδι. Και περιμένω και περιμένω και περιμένω. Μπράβο, Έστερ. Τώρα αρχίζει και αρχίζει. Είναι καλά. Θέλει. Πολύ ωραία. Πάρα Έχουμε πάρα όμως ωραία. Μετά να κάνουμε και άλλα πράγματα. Οπότε να πάμε σε διαφημίσεις και να κάνουμε μετά τα υπόλοιπα. Τέλεια. Νομίζω ότι αυτό είναι καλά, Μη σταματάς. Ας το κάτω. Σταματάω. Ας το κάτω. Το αφήνω κάτω. Και τώρα, ένα-ένα. Τον κρόκο. Ένα-ένα. Και θα γίνει φανταστικό αυτό. Αφράτο. Κάτσε έχει σπάσει. Μη σε στεναχωρεί. Έχει σπάσει ένας κρόκος. Βάζετε εδώ κατευθείαν. Δεν σταματάω. Καθόλου, με τίποτα. Με τίποτα. Συνεχίζουμε, δυνατά. Βάζετε το λεμόνι χρήστε φίλοι. Να δούμε το αυγό που σας έχει σπάσει το κρόκο. Και τώρα το ρίχνετε. Σιγά σιγά μέσα. Ένα τέλειο αυγολέμονο πάει να γίνει. Πω, φανταστικό φαίνεται. Και προχωράμε. Αου! Η Νικολέτα να κρατήσει εκεί πέρα τις πετσέτες, να μην τις φέρει. Δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει. Τώρα, πάμε εδώ. Σιγά σιγά φίλοι και φίλοι. Εγώ χτυπάω ακόμα. Χτυπάς. Δεν σταματάω με τίποτα. Είναι καυτό το ζουμί από το φρικασέ. Το αυγό είναι ομό. Τώρα ρίχνουμε σιγά σιγά το ζουμί αυτό μέσα και με αυτόν τον τρόπο ψήνεται το αυγουλάκι μας. Καταλάβατε, βλέπετε, παίρνει από εδώ και αρχίζει και γίνεται ψημένο. Όσο περισσότερο ζουμί πάρουμε, τόσο καλύτερο είναι. Μπράβο, Έστερ. Τέλειο γίνεται. Βλέπετε. Το κλείνεις. Yes. Ωραία. Αχ, τι ησυχία. Και αδειάζουμε, φίλες και φίλοι, μέσα εδώ. Φανταστικό φαίνεται αυτό. Αφρός. Τώρα, σκεπάζουμε. Μην το πιάσεις, μην το πιάσεις, θα καείς. Okay, Θα πάρω μια πετσέτα. Αν θα βρω. Τώρα ήρθε η ώρα, ας πούμε, που θα το σερβίρουμε. Ναι, μισό, δεν βρίσκω πετσέτα. Σκέφτηκα να πάρω το τριαντομάτιλο από εκεί, αλλά λέω άστο καλύτερα. θα μας κυνηγάει η παραγωγή. Μόνο ένας άντρας μπορεί να το σκεφτεί. Τι να έκανα, να πάρει το τραπεζομάτιλο. Τι να έκανα. Κάτι για σένα. Περίμενε! Περίμενε! Μην φύγεις! Φέρε μου! Αχ, αυτής. Καλά, Έστερ μου, είσαι όταν θέλεις τούρμπο. Μπράβο. Όταν θέλεις, αυτό μου άρεσε. Βλέπετε? Εμείς βλέπουμε. Σε μια ευθεία εδώ, το κρατάμε, το πατάμε, να σε ασφαλίσει. Αρχίζουμε. Α, το κάνεις έτσι. Ακριβώς. Δεν το ανακατεύεις με την κουτάρα. Ποτέ. Ποτέ, ακούτε. Και έδεσε και σερβίρουμε. Wow. Τι ωραία μυρίζει. Τώρα έχω τσαντιστεί λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Συγχωρέστε με, κύριε Σκηφή. Φανταστικό είναι, Γιάννη. Αυτό που είναι το πιο ωραίο με αυτό το πιάτο είναι αυτός ο τρόπος που κάνεις το αυγολέμονο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θέλει το αυγολέμονο, φίλες και φίλοι. Δεν θέλει αλεύρι. Και να δεις και τη μαγειρίτσα που φτιάχνω με αυτόν τον τρόπο, είναι πραγματικά
Εντάξει, τώρα που λάβαμε φέτος. Επιτρέπετε να δοκιμάσω. Φέρω, ναι. Πιπεράκι. Και σου δίνω πώς να δοκιμάσεις. Καίει βέβαια, αλλά λίγο έτσι. Μια μπουκιά. Να σας πω πώς είναι κιόλας με αυτό το αβολέμονο. Στο βάζω εδώ. Βλέπετε. Wow. Δεν αφήνουμε ποτέ την κουτάλα μέσα. Θα στο πάρω από εδώ, να σε πιάνετε. Δοκιμάζω να σας πω. Wow. Δεν θα καώ. Όχι, όχι. Κι αν καείς, καλώς κάνει. Καήκα. Φανταστικό είναι. Πάρα πολύ ωραίο.